Τον κάνατε ρε και έχει πέσει η κατάθλιψη. Δεν ξέρω. 17,5 λεπτά να βγει από το στούντιο. Αμίλητος. Κάτι έχει. Περαστικός και αμίλητος. Από σήμερα είμαστε σε fight mode. Σας περιμένουμε αύριο στην Τούμπα. Με πίστη, υπομονή, πάθος, φωνή και μόνο φωνή, αλλά πολύ φωνή. Σας υπενθυμίζω ότι η Τούμπα είναι το συγκλονιστικότερο γήπεδο στον πλανήτη με ενεργό ρόλο στην εξέλιξη των αγώνων. Η Τούμπα είναι η έδρα που δίνει το μαχαίρι στους παίκτες μας. Το μαχαίρι εισαγωγικά. Ναι. Άλλες φορές στα δόντια και άλλες στο λαιμό. Ας προτιμήσουμε το πρώτο. Η Τούμπα είναι επίσης το γήπεδο που οποιαδήποτε παρεκτροπή τιμωρείται με μείωση βαθμών και όχι με κεκλεισμένο και πρόστιμο. Η Τούμπα είναι η έδρα που δεν χρειάζεται παρεκτροπές και μεγάφωνα για να είναι η πιο δύσκολη έδρα στην Ελλάδα. Αύριο δεν παίζουμε, κερδίζουμε. Λέει ο Κυριάκος Κυριάκος. Ρε Κυριάκο, γράψε άλλες 100 λέξεις να το βάλουμε blog. Είναι λίγο απασχολημένος αυτό το διάστημα. Έχει όμως μια άβρα, έχει και το λογοπαίγνιό του, έχει και το υπονοούμενο του. 12 προέδρους έχει φάει. 13 το γούρικο 13. Όταν μια μέρα τον ξεφώνησα γιατί είχε πάει στα νεύρα, αυτός που έφαγε 12 προέδρους, γράφω. Εντάξει, και καπάκι έχει φάει τον Αγγελίδη. Έφυγε ο Αγγελίδης, οπότε έγινε 13. Το τυχερό 13. Κάτσα και το μίλι, το μετρούσα. Τι έγινε από τότε. Εντάξει, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Έχει κυλήσει. Από σήμερα ασχολείται όσο πάω με το παιχνίδι. Όλος ο ΠΑΟΚ. Μέχρι χθες. Και χθες ασχολείται. Η ομάδα γιατί να σου πω. Αυτό το πώς με τρελαίνει. Μήπως αποπροσανατολίζεται η ομάδα. Ναι, ο Τσίμρο ότι είναι. Ναι, ο Τσίμρο δεν σταματάει να κάνει ριφρές. Και ο Κρέσπο και ο. Ο Κρέσπο, καλά, εσύ. Κάνιες, πού το πας. Ξεκολλάτε. Ό,τι έγινε, έγινε για να καλυφθεί. Είστε εσείς οι χαζοί και άλλοι είναι έξυπνοι. Ναι. Εγώ πιστεύω γενικά οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων πιο πολύ επηρεάζονται από το Survivor παρά από αυτά που γίνονται στο τελικό ποδόσφαιρο. Άμα δεις αυτά συζητάνε μεταξύ τους. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που λέω είναι ότι μου τη δίνει στα νεύρα αυτή η βλακεία ότι αποπροσανατολίζεται η ομάδα. Τι άλλο έχει να κάνει η ομάδα που να παίξει για να καταλάβω και να προπονηθεί. Ναι. Δεν κατάλαβα. Και στο φινάλε τις δικές τους βλακίες τρέχουμε να σώσουμε. Γιατί κανονικά θα πρέπει να είναι 20 βαθμούς πάνω. 10 άντε βαθμούς, τώρα. Εντάξει. Άντε. Με αυτόν τον Ολυμπιακό τώρα και άσε το. Άσε είχαν κερδίσει τα Γιάννενα και τη Βέρεια. Δύσκολα μάτσα. Πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παραμονές ημιτελικού κυπέλου. Βέβαια ο άλλος ημιτελικός γίνεται σήμερα. Πολύ και το σημερινό παράξενο παιχνίδι είναι. Θυμάστε που το ΠΑΟΚ Ξάνθη μετά το 1-2, το δεύτερο παιχνίδι δώσε Τούμπα. Μπήκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει ένα θέμα εμπειρίας προσανατολισμού και δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήξερε ποιος είναι ο στόχος. Ποδόσφαιρο, ναι. Δεν είχε στόχο. Θολωμένη, λες και. Εξήγησε λίγο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, να το πω. Ότι ο στόχος του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ στο 1-2 με την Ξάνθη, τώρα το θυμήθηκα αυτό, ήταν πώς θα περάσει η ώρα. Ναι. Το χρόνο. Και στο τηλεφόρο αυτό κάναμε. Πώς θα περάσει η ώρα ήταν. Ναι, εντάξει, άλλο. Ναι. Άλλο μουντ εκεί, αλλά ακριβώς λες και είχαμε πάρει διπλό 1-2 και παίζαμε στην έδρα μας. Και λέγαμε να περάσει η ώρα. Και φάγαμε το πρώτο και λέμε εντάξει, πάλι προκρινόμαστε. Πρόβλημα αυτό στο ποδόσφαιρο. Να μπαίνει στο γήπεδο και να μην μπορεί να διαχωρίσει το στόχο σου. Ή να δημιουργήσει κάθε φορά ένα άλλο στόχο. Μπήκε ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, σε μια φάση που ήταν και καλά ο ΠΑΟΚ, έτσι, είχε ένα σερί και κόλλησε, θόλωσε, δεν ξέραν τι να κάνουν, δεν... Φάγανε και τον γκολ. Τον γκολ ήρθε και μετά, εντάξει, ναι. Μετά το 0-1, ποιος ο στόχος, να κρατήσουμε το 0-1. Μην τυχόν γίνει η στραβή. Είναι αυτά τα Real Bayern προχθές. Ακόμα και η Real, σε αυτό το 1-2 που δημιούργησε στο Μόναχο, μέσα στη Μαδρίτη. Έστω και αν είναι Ρεάλ. Έχει χειριστεί το αποτέλεσμα. Ναι. Αύριο ο ΠΑΟΚ έχει στόχο όμως.
Δηλαδή αύριο δεν μπορείς να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή τους κοιμήσαμε που φάγαμε δύο κόσμο τηλεφόρο αυτό. Όχι, όχι. Λέω τώρα πώς διαμορφώθηκε. Έχει ένα στόχο. Όλα για όλα. Είναι δύσκολο να το πετύχεις. Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Εγώ θα πουλήσω αυτή την τρέλα. Άμα ρίξει κανένα 3-4, θα πω τους κοιμήσαμε. Θα πω αυτό θα πω. Ότι ο προπονητής μας τον έκανε. Ναι, τον έκανε κόλπο γκρόσο. Γιατί τον κοίμησε, τον άφησε να μας κερδίσει 2-0. Να νομίζω ότι προκρίθηκε και του βάλε 4 στην τούμπα. Ναι, γιατί αυτοί που μου λένε ότι ο Ζουνίδης έκανε κόλπο γκρόσο που μας κοίμησε στην τούμπα είναι καλά, πολύ μυρωδιά. Αλλάζει το ύφος στο πρώτο παιχνίδι, ήταν τακτικά, δεν ήταν. Ήταν θέμα χημίας. Μα δεν, ναι, δεν είχαν κάνει. Θέλω να μου πεις τι θα γράψεις, ναι, για να δικαιολογήσεις ότι δεν έπαιξε ο Τσίμηρο στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν στον πάγκο και μπήκε στο 88. Α, δικαιολόγησέ μου το. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει, ναι, την αίσθηση, την άποψή μου ότι τίποτα δεν έκανε ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης απλά προτίμησε να κατεβάσει μια κανονική ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι, υποτιμώντας εντελώς το πρώτο. Και πήρε το ρίσκο να φάει 8 και να μην είναι προπονητής την Τετάρτη εκείνη. Αλλά αυτό κάποιοι πάνε να μας πείσουν ότι ήταν όλο μεθοδευμένο για να κερδίσει 2-0 την Τετάρτη. Και εκεί έρχομαι εγώ και λέω, ας έβαζε τον Τσίμηρο από την αρχή. Ας έβαζε σε μια πλευρά τη δοκιμασμένη. Το τραυματίαζε, φίλε. Τον βοηθούσε λίγο, Ένρικε. Είχα δει τον επίδεσμο που είχε. Πρέπει να κόπηκε το ξύρισμα. Είχε αιμάτωμα. Είχε. Είχε ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Πώς το λέω. Είχε. Ένα χαζαπλάστη. Ας παίζαν τα δικά μας. Άσε και τον Ιβιτσίνη. Μωρέ, έλεγε ψέματα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι, χαζός είναι. Μπήκε μέσα. Γιατί το Τσίμηρο έχει ξαναμείνει έξω όταν είναι καλά. Κάτι. Έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι. Αν όντως ο Ζουνίδης είχε κάνει μαγιά και μας είχε υπνοτίσει με το 3-0, δεν θα μπαίναμε έτσι, σαν είχαμε κερδίσει 1-2 στο πρώτο παιχνίδι και ήταν ο επαναληπτικός. Εμείς ακριβώς δεν μπήκαμε με το mood να τους παίξουμε στα ίσια και επιθετικά. Γιατί αυτό υπονοούνταν, ότι τους κερδίσαμε 3-0, άρα θα λέγαμε τους έχουμε και θα τους υποτιμήσαμε, και θα χάναμε. Χάσαμε, αλλά για άλλους λόγους. Γιατί τους παρασεβαστήκαμε για άλλη μια φορά. Η αποστολή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο που θα έρθει σήμερα και θα φύγει αύριο, μπορεί στην επιστροφή να πετύχει την αποστολή του μπάσκετ που θα επιστρέφει από την πόλη. Φίλε, εμπνέει ο Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης. Αυτό ξέρω. Ο Λάσκαρης από πάρουν... αδυναμία, μάλλον. Όχι από αδυναμία. Δεν αδυναμία, παιδί. Δεν τρέπεσε λίγο. Φτού σου. Τι αδυναμία. Πολυμορφικό κέντρο ενός δεν θα φτιάξει. Τι είπε ο Λάσκαρης, ότι ήταν ένα... πιο συμφέρουσα λύση, τι είπε. Ότι έχουμε ωραίο πούλμαν. Τι είπε, κάτι τέτοιο είπε για να το σώσει. Δηλαδή, δικοί μας έπρεπε να πηγαίνουν και στο Καζακστάν με το πούλμαν δηλαδή. Πάντως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απελπισμένος από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και την κακή εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου εμείς προβλέψαμε πριν από λίγες μέρες, όταν μας ρώτησε για το Παναθηναϊκό θα γίνει και πάμε Παναθηναϊκός και πέσαμε μέσα, αποφάσισε να τους ακυρώσει τα αεροπορικά εισιτήρια. Και πρόσεξε τώρα την Κωνσταντινούπολη για να επιστρέψει Αθήνα ο δικός. Είναι ο κύκλος. Έτσι είναι. Γιατί δεν το κάνουμε πλοίο. Ξέρω εγώ. Και... με πλοίο πιο μακριά είναι. Δεν έχω πάει. Που είναι τα στενά εκεί, στα Δαρδανέλια, δεν ξέρω πώς έχει το κουτιλιάρισμα. Μετά όταν βγαίνεις, όχι ρε, όταν βγαίνεις έχει μπουγάζει, δεν είναι, είναι ανάποδο καιρό. Πάρ' τον Τζαβέλα λίγο πέσει, που είναι τα δρομολόγια. Φοβερή απόφαση. Ο Τζαβέλα μπορεί να τους περιμένει στην παραλία να τους χαιρετήσει, να τους κουρίσει το μαντήλι. Πολύ πιο κάτω. Πες μου τώρα τον Μπουρούσης, πώς είναι ο Μπουρούσης. Ο Μπουρούσης, 11, όχι 11 ώρες. 11 ώρες χωρίς στάση. 10 ώρες είναι για εδώ, δεν είναι. Η Κωνσταντινούπολη. Είναι, έχει και καθυστέρηση στα σύνορα. Αυτή 10 ώρες για εδώ. Είναι 11 ώρες και ένα τέταρτο. Οδηγώντας. Ναι. Είναι 5 ώρες μέχρι τα σύνορα και άλλες 2,5 ώρες μετά είναι για να πας Κωνσταντίνο. Με λεωφορείο. Με λεωφορείο. Με το που πήγες εσύ. Με λεωφορείο πήγα και. 8 ώρες μέχρι εδώ. Τόσο, 8, 8 βάλει, 8 βάλει. Και ένα, 2 ώρες στα σύνορα, 3 ώρες. Ναι, αλλά έχουμε το τούνελ. Ναι. 15 ώρες περίπου. 11, επειδή ανέβασε ο Γιάννης ο Σερέτης, ένα post γράφεται ιστορία και τέτοια, με ένα χάρτη. Ωραία, το GPS του το έβγαλε 11 ώρες και 15 λεπτά χωρίς στάση. Έτσι, 11 ώρες στάση. Ναι, 11 ώρες και 15 λεπτά. Προφανώς με στάσεις, 2 τουλάχιστον. Ωραία. Πώς πήγανε πέρυσι οι παοξίδες από την Καβάλα στη Μυτιλίνη? Γύρω-γύρω. Εκείνοι ξέρουνε. Θύμισε Express Βορείων πάντως αυτή η μετακίνηση. Φοβερό. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το Βανάκη στο Καζακστάν, όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Κάτσε, μπορεί του χρόνου να το βελτιώσει ο Γιαννακόπουλος. Να τους φέρει από κάνα Καζακστάν, Αθήνα. Δεν μπορεί παραπάνω. Ναι, αλλά είναι Αθήνα. Είναι περισσότερα χιλιόμετρα. Έχουμε 500. Το απόλυτο ρεκόρ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος ο φίλος με παράπονο γράφει FM κενό ΠΑΟΚ.
Γράφει το ονοματεπώνυμό του. Σταύρο, μου χρωστάς το εισιτήριο από την προηγούμενη φορά που με έκοψες λόγω ονόματος. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Γιατί αν αναλαμβάνεις κληρώσεις ο Μίτσος, αν το έκανα εγώ, εύκολα σε είχα κόψει. Κάνε κι εσύ ένα άλλο όνομα. Βάλε τη γυναίκα σου. Βάλε τη γυναίκα σου. Ο φίλος 112 λέγεται Αναστασιάδης. Ναι ρε, δεν ακούει, δεν βλέπει ποτέ θέμα ο Σταύρος. Έχει θέμα με το θέμα. Ναι, έχουμε όμως στο κονσόρτσιουμ Αναστασιάδη. Εννοείται. Ναι. Και νομίζω ότι τους συμπεριφερόμαστε και άψογα. Άψογα. Και μας έχει ταλαιπωρήσει ούκο λίγες φορές. Α, μας έχει πεθάνει. Δεν να θυμηθώ. Μάλιστα, ήταν απάντηση αυτή. Μια φορά νομίζαμε ότι πέθανε ο Στέργιος. 11 η ώρα, 12. Ο 690 θέτει κάποιες ερωτήσεις. Ενημερώστε μας λίγο, σας παρακαλώ. Η ομάδα πώς είναι, το πιστεύει, έχει πείσμα, φαίνεται κάποιος ιδιαίτερα ζωηρός? Ιδιαίτερα αν ζωηρός φαίνεται, αλλά για όχι. Αν δεν ειρωνεύεται. Όχι για ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι. Δεν. Καλά είναι. Καλά είναι η ομάδα, παιδιά. Μια χαρά περνάνε, τα λένε. Καλά είναι. Τους πετυχαίνω στα καφεδάκια. Τους πετυχαίνω στο κέντρο. Ναι. Απαγορεύεται. Ο καφέ. Γιατί, ρε, τι λες. Όχι, ρε, και η ομάδα και το προπονητικό team πίνουν καφέ στην ίδια καφετέρια. Είναι κομμάτι της... Ο Τούντορ το έκανε αυτό. Το ξεγυπηρετική ζωή αφού έμενε εκεί, ρε. Γείτονας ήταν. Και κατηγορούνται γι' αυτό. Γιατί έπινε... συνήθεια να βγαίνει μαζί με τους παίκτες. Δεν έβγαινε μαζί, μια φορά βγήκε μαζί. Απλά βγαίνει στην ίδια μαγαζιά. Καλά, παιδιά, τώρα σοβαρά μιλάτε. Υπάρχει περίπτωση να τον κατηγορήσει τον προπονητή επειδή πίνει καφέ με τους παίκτες? Δεν πρέπει να είσαι πολύ δεν νιώθω γλου από ποδόσφαιρο. Έχεις στα πάντα. Δει, ό,τι δουλειά και να κάνει. Έχει δει να πίνει καφέ με παίκτες? Όχι. Καλά, συγγνώμη, γιατί τι θα σε πάρει τον αέρα, δηλαδή ο παίκτης, αν πίνει καφέ μαζί του. Και τον Δόνι τον είχα δει, έτσι. Μια χαρά. Που το έκανε και αυτό. Πολύ σωστό σύστημα είναι αυτό. Ο Τούντορ το έκανε. Ο Ίβιτς νομίζω μας το είχε πει και μια φορά τότε πέρυσι ότι έχει μια απόσταση. Θέλει να έχει μια απόσταση. Είναι η δική του φιλοσοφία. Δηλαδή δεν θα το κάνει ποτέ προφανώς αυτό. Και δεν εντάξει, το κάνει. Δεν είναι και του καφέ ο Ίβιτς. Περισσότερο ο Ίβιτς είναι εστιατόριο, κρασάκι, καναφαΐ. Δεν πηγαίνει για καφέ. Το θέμα δεν είναι τι πίνεις. Το θέμα είναι άμα είναι σε αυτή τη φιλοσοφία να βγαίνει. Ναι, δεν πηγαίνει στα ίδια μαγαζιά με τους παίκτες, αυτό λέω. Ναι, δεν θέλει. Δεν θέλει. Να είναι... Μα και σαν παίκτη δεν το έκανε αυτό. Δεν μου λες, εγώ θα σου πω κάτι. Πάλι αυτόν έβλεπε και καφέ τον ίδιο. Δεν μου λες, θα σου πω κάτι. Πας μια αποστολή. Τον έχω δει. Ήταν αρχικά μοναχικός. Ναι. Πας μια αποστολή και στο ξενοδοχείο, γιατί δεν βγαίνεις παρά έξω. Ναι. Είσαι εκεί στην καφετέρια που έχει το ξενοδοχείο και πίνεις καφέ. Δεν μπορείς να πιείς με τον παίκτη σου καφέ. Άλλο αυτό. Γιατί άλλο. Είσαι αποστολή, είσαι μαζί. Και τι έγινε. Ποια είναι η διαφορά. Εδώ δείχνεις ότι ακόμα και σαν να κρίσουμε εντός έδρας παιχνίδι που κρίνεις στόχο. Αυτό που λες γίνεται με όλους. Αλλά επειδή το βλέπεις έντεχνα το πράγμα, δεν είναι και ο παίκτης να τον έχεις πολύ κοντά. Είναι για μπάτσες καμιά φορά, δεν είναι όλη την ώρα. Μια φορά να του δείξεις κάποια πινελίκη, ωραία, και μετά εντάξει, δεν θέλει πολύ. Για να μπει στο γραφείο του Σάντος, έφτυνε αίμα. Κάτι θέλει να πει στο Σάντος ο παίκτης, έλεγε εκεί σε κάτι βοηθούς του. Καλά, καλά. Καλά δίμηνο μετά. Άσε τώρα, εντάξει. Ανάξει τον Μπακαγιώκο και μετά. Ανάξει τον Μπακαγιώκο, τον έστειλε από την προπόνηση και το ίδιο την ίδια εβδομάδα δύο γκολ στη Νέα Σμύρνη. Και πήγε και τον αγκάλιασε. Του δείχνει τη σβερκάδα και του λέγε βάραμε. Θα ενημερωθούμε σε λίγο για τα εισιτήρια και πόσα θα δώσουμε. Σημασία έχει, το πιστεύουμε εμείς, παιδιά. Το πιστεύουμε. Εγώ δεν το πίστευα μέχρι πριν τρεις μέρες. Αρχίζω και το πιστεύω. Όσο περνάνε οι μέρες. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μια δοκιμασία. Είναι μια δύσκολη βραδιά. Αρχίζω και το πιστεύω. Υπάρχει ένα σκορ που είναι σε βάρος του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένας αντίπαλος που είναι αρκετά καλός. Αλλά έχει πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Κομβικές. Το ξαναείπαμε και πραγματικά παίζει ρόλο. Γιατί ο ΖΕΚ είναι ένας από αυτούς που κάνει το Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει από τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη ομάδα, γιατί στη βαθμολογία φυσικά δεν αποδεικνύεται αυτό και δεν είναι. Αλλά είναι αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Ήταν πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού, φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι και τώρα το χάσε. Μόνο ζεκαλύπτει. Και ο Λέτο. Το Λέτο. Και αν μου ζητούσε να διαλέξω παιχνίδια στα οποία να λείψουν αυτοί οι δύο, εννοείται ότι θα διάλεγα το δεύτερο. Που είναι παιχνίδι ειδική διαχείριση. Ναι, γιατί το δεύτερο είναι τελικό. Το δεύτερο είναι τελικός.
Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε. Άκουρα τη σου. Τι έχουμε εδώ. Μάλιστα. Εντάξει. Πότε θα το βλέπω το όνομα. Ναι. Συνωνυμία δεν είναι. Συνωνυμία μάλλον. Και για τη φίλη μας την Εύη, σε λίγο θα πούμε πόσα εισιτήρια θα δώσουμε. Έχουμε και λέμε. Ναι. Στον πειρατή. Ναι. Πάω ο Παναθηναϊκός με μπάρμπεκιου όλη μέρα. Αύριο. Ναι, ναι. Τι θα ψήνει, είναι σημείο. Τρομερά σουβλάκια παίρνει ο Κοντός από κάπου. Λαγό θέλει αύριο. Μυστικό είναι. Είναι ναι, από κάπου. Από το πεθερό μου να στείλει μερικά κουνελάκια και λαγουδάκια. Δεν έχω φάει ποτέ το Κοντέ. Λαγό. Πώς το κάνεις. Καταρχήν μπορείς να το κάνεις. Και φρικασέ μπορείς να το κάνεις. Στη φάβα. Με κρεμμύρια γιατί. Ναι, σχάρα βέβαια. Λαγός είναι ωραίος. Αυτή η συζήτηση που έχετε ανοίξει όμως δεν είναι σοβαρή. Γιατί δεν είναι σοβαρή, είναι φίλοι που παίζουν μάλλον τον Παναθηναϊκό. Εγώ πραγματικά επειδή βλέπω στο Χασάπι να πουλάνε λαγούς. Α, συγγνώμη, αύριο δηλαδή είναι η βραδιά των κυνηγών του ΠΑΟΚ. Κυνηγοί πρέπει να βάλουν τα γκολ. Τα ακούει ο Αθανασιάδης τώρα και έχει. Αυτός είναι και κυνηγός. Χωρίς πλάκα. Στον πειρατή λοιπόν μπάρμπεκιου όλη μέρα. Πήρε και παίχτης λάγος. Υπάρχει ακόμα, πού πες. Όλοι κινούνται στους ρυθμούς του ημιτελικού και ο πειρατής το ίδιο. Πηγαίνετε εκεί να φάτε, να πιείτε, να σκάσετε και να πάτε στο γήπεδο Διογένους 17, το μεγαλύτερο beer and rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και πώς το λες εσύ, αυτό το MMA Mixed Martial Arts, πολεμικές τέχνες σε κλουβί. Είναι αυτή η πολύ ωραία διοργάνωση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Το ραντεβού είναι το Σάββατο 13 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Να μην λείξει κανείς και οι πόρτες ανοίγουν από τις 6. Πολύ ξύλο μιλάμε. Οι πρώτοι αγώνες ξεκινάνε στις 7 και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα μορφή πολεμικής τέχνης γιατί συνδυάζει όλες ουσιαστικά τις πολεμικές τέχνες. Μόνο κλωτσιές που δεν επιτρέπονται, Σταύρε. Στα γενικά όργανα. Μόνο στα γενικά. Εκεί μπορείς. Δηλαδή τι τιμωρήσε. Μπορείς. Ναι, τιμωρήσε. Είναι. Κατά τα άλλα, συνδυασμός. Δεν ξέρω αν τιμωρήσει όσο αυτόν που την έφαγε. Πίξ Λάξ είναι οι αγώνες αυτοί και γίνονται, είπαμε, το Σάββατο 13 Μαΐου. Μετά και τον τελικό που γίνεται ένα Σάββατο πριν, στις 6 Μαΐου. Ένας φίλος ανησυχεί για το μετοχολόγιο του γερμανικού φαντ. Τι είναι αυτό? Μπαίνει στο λιμάνι αυτό. Ναι, θέλει να βρει πόσο ποσοστό έχει ο κάθε ένας που πήρε το λιμάνι, ότι ο Σαββίδης είναι μειοψηφία. Και αν αληθεύει κάτι που γράφτηκε ότι πίσω από το γερμανικό φάουντ είναι ένας άλλος επιχειρηματίας και μετά αυτά τα γνωστά, τα κλασικά. Τα γνωστά. Θα του πω εγώ γιατί με ρώτησε. Να του πω. Και με αναδομό. Ο Κοντός μου λέει ότι είναι 1000 σουβλάκια λαγού. Και με αναδομό. Τεχνική εταιρεία. 10 χρόνια λειτουργίας. 10 άτοκες δόσεις για όλη αυτή τη χρονιά. Με συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Με τους καλύτερους τεχνικούς, μια οργανωμένη ομάδα που εγγυάται την ανακαίνιση είτε στο σπίτι είτε στον επαγγελματικό χώρο. Μπείτε anadomo.pavlanakenise.gr και τηλεφωνικά στο 2311-241-508 για να ενημερωθείτε για τις προσφορές που γίνονται. Πάμε να δούμε τι έχουμε και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, όλο το ρεπορτάζ με την ανοιχτή προπόνηση σήμερα. Τα αγωνιστικά θέματα και του Δικεφάλου και των Πρασίνων. Να δούμε πόσα εισιτήρια θα κληρώσουμε και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Να είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι εδώ η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, η οποία προσπαθεί να ανεβάσει το ηθικό ποδοσφαιριστών, προπονητών, βοηθών προπονητών, οπαδών, καντινιέριδων έξω από την Τούμπα. Γιατί και αυτοί μετράνε στην ψυχολογία. Αν δεν είναι χαμογελαστή η Μαλάμο στην καντίνα έξω αριστερά. Όταν μοιράζει τις παντσέτες, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, άμα τη δεις λίγο πεσμένη και δεν είναι, έλα, αν έχει παιδιά, φάει ξύλο, πάρε, εδώ, το καλύτερο. Αν έχει ξύλο από τον άντρα της για 5.224 φορές παραμονές στο αγώνα, είναι θέμα. Καταλάβες. Μήπως το κάνει για γούρι όμως. Ο άντρας της. Αν πιάνει, να μας το πει. Ναι. Τέλος πάντων, είμαστε σε καλή κατάσταση. Αρχίζουμε και το πιστεύουμε. Δεν υπάρχει κάποιο δείγμα για το πώς θα παίξουμε, νομίζω. Δεν έχουμε, ακόμα αναλύσει τα δεδομένα, τα ποδοσφαιρικά. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι ανοιχτό βιβλίο. Δηλαδή θα παίξει αυτός ο Βλαχοδήμος σίγουρα. Κουλιμπαλί, Κουτρουμπής, Μολέδο και Χουλτ θα είναι τετράδα στην άμυνα. Καλός παίκτης ο Μολέδο. Ο Μολέδο δεν είναι καλός παίκτης. Το θυμάμαι εγώ από τη Μέταλιστ, μου έκανε εντύπωση. Στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει να φάνε 5 γκολ.
στην Τούμπα στο κυκλισμένο. Δεν για είχε δημήσου, τεχνική, λίγο. Αλλά είναι... Ο Μολέδο είναι ένα πολύ καλός παίχτης στην επαφή, αλλά άμα τον παίξεις με μια απόσταση έχει θέματα. Για την Ελλάδα αποδεικνύεται μέχρι τώρα ότι είναι μια χαρά, αλλά έχει αδυναμίες. Ο Ρέις λογικά θα είναι δίπλα στον Κουρμπέλη. Είναι λίγο βρώμικος, είναι λίγο βρώμικος, δηλαδή αυτό το Πρέγιοβιτς αύριο... Εντάξει, ριστόπερι, ναι. Ναι. Είναι λίγο Μάρκος Αντώνιο. Ο Μάρκος Αντώνιο όταν παίζανε αλλά... διπλό με την ΚΑΠΑ 20, βαρούσε και την ΚΑΠΑ 20. Και αυτό είναι ο στόπερ, φίλε, δεν κατάλαβα, επειδή την έχω παίξει τη θέση. Άμα δεν θα το δώσει τον άλλον μια κλωτσιά, δεν γίνεται δουλειά. Το τελειώνει νομίζω εσύ τη παιδιά, γεια σας. Ξεκινάει η εκπομπή του Χρυσόδου Σαλτίνη. Γιατί αφιβάλλεται ότι έχω παίξει τη θέση, δηλαδή τι. Α, αμυντικό χάφτε μα έλεγε ότι σε χάφω. Την έχω παίξει, είπα, δεν είπα ότι έπαιζα στάνταρ. Ναι. Την έχω παίξει τη θέση. Όταν έπαιζα σαν παίκτη του παιδικού στο εφηβικό, έπαιζα στόπερ. Που ήταν πιο μεγάλη. Ο στόπερ είναι η πιο εύκολη θέση. Μυαλό να έχει. Ωραία. Και να ξέρει ότι όταν δεν σε παίρνει, την μπουμπουνά. Δεν το παίζει Μαραντόνα. Όπως έκανε ο μεγάλος Μπρούνο Τσιρίλο. Έτσι. Ωραία. Πολλές εταιρείες άλλαξαν μπάλες λόγω του ότι ο Μπρούνο δοκίμασε τις αδοχές του. Τους. Ωραία. Ο στόπερ πρέπει να βαράει, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ο Κοντρέρας που ήταν ο πιο τεχνίτης και ξέρω εγώ στόπερ που είχαμε ever, δεν πατούσε φτέρνα. Θυμάμαι και κάτι πέναλτι που έκανε. Ας τα πέναλτι, μην αρχίσουμε να λέμε για αυτά τώρα, θα πάμε φυλακή. Αλλά δεν βαρούσε ο Κοντρέρας. Μια χαρά βαρούσε ο Κοντρέρας. Εμάς δεν βαράει κανείς. Άρα δεν κοιτάμε ότι ο Μολέδο είναι λίγο βρώμικος. Η δική μας είναι πολύ καθαρή βασικά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πώς θα παίξουν στο στα χάφο Κορμπέλη σίγουρα. Και αυτός ο Ρέις δεν έχουν άλλο. Εκτός αν βάλει τον Λούντ. Ο Λούντ, θα πάμε στην Αθήνα μετά τη μία. Και μπροστά Βηγιαφάνες Σεμποκού, Μπέρκ και ποιον άλλο. Δεν μαρκάρει κανείς από αυτούς. Ίσως λίγο Εμποκού. Ο Εμποκού τι να μαρκάρει, ρε. Μαύρος να μαρκάρει, έχεις δει ποτέ εσύ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι λίγο πιο aggressive. Κλουναρίδης. Ο Κλουναρίδης παίζει στον άξονα. Ναι, πίσω από τον Μπέρκ. Μαζί με τον Μπέρκ και παίζουν και πολύ κάθετα. Λοιπόν, η ανακοίνωση των συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ. Η ώρα της πρόκρισης έφτασε. Για εμάς ο αγώνας ξεκινάει από αύριο, δηλαδή σήμερα. Συγκεντρωνόμαστε όλοι την Τετάρτη στις 5 στην Τούμπα στην τελευταία προπόνηση. Εμψυχώνουμε την ομάδα και τους δίνουμε να καταλάβουν ότι το κύπελο θα γράφει φέτος Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Την Πέμπτη παίζουμε μπάλα και εμείς. 90 λεπτά φωνή, πάθος και λύσα. Ιστερόγραφο πρώτο το κάναμε το 1985 ή ήρθε να το ζήσουμε και τώρα. Δεύτερο ιστερόγραφο, όλη Τούμπα στις 5 για την τελευταία προπόνηση σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ. Είχε καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμόμαστε όλοι ότι συνέβη για παράδειγμα πριν από τον αγώνα τότε με τον Ολυμπιακό. Το 11, πότε ήτανε, και βοήθησε πάρα πολύ. Θα γίνει και σήμερα στην Τούμπα ανοιχτή προπόνηση. Λοιπόν, μετά από πολλές περιπέτειες, πάρα πολλές διαπραγματεύσεις, καταφέρουμε να δώσουμε 2 εισιτήρια. Μόνο 2. Δεν θα πούμε σε ονόματα ποιος θέει γι' αυτό και τι συνέβη. Και η εκπομπή ΠΑΟΚ 24 έχει μόνο 2 εισιτήρια. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ονόματα, να λέμε για τις ευθύνες της Μαριλής κτλ. Δεν το κάνουμε. Όχι. Όχι. 2 εισιτήρια. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ κύπελο, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26 με ονόματα επώνυμο. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση, 2 παρα 5 για να... πάρετε τα εισιτήρια γιατί ήδη έχουμε δει μεγάλη κινητοποίηση. Έρχεστε, έχουν φτάσει τα εισιτήρια εδώ, στο ραδιομέγαρο του Λίμπερου. Και όσοι έχετε κερδίσει ήδη από τις προηγούμενες μέρες, μπορείτε να άρχισετε να τα παραλαμβάνετε. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Θα πάμε κάπως έτσι. Το πιο ωραίο μήνυμα μας το στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Γράφει την πρόκριση εμείς ή κανείς. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Ντάλλας του Τέξας. Έτσι, Τέξας θα γίνει αύριο. Δεσμεύεται ο Δημήτρης ότι θα βγει στην εκπομπή την Παρασκευή, μετά την πρόκριση. Φίλος του Παναθηναϊκού. Ήμασταν άτυχοι, πέσαμε πάνω στο ζέλικο. Πάντα στα κρίσιμα μάτς παρουσιάζει την ομάδα Ταλιμπάν. Για αύριο. Βλέπω το μάτς πολύ ωριακό.
Προβλέπω καρδιακά, μας γράφει εδώ ο φίλος Παναγιώτη. Κομβική απουσία του Ζέκα. Καλύτερα γράφει να έλειπε ο Μπέρκ παρά αυτός. Εννοείται. Με 2-0 πρώτο αγώνα. Εννοείται. Ναι, όμως ο Μπέρκ σου λέει ότι το ένα γκολ ψάχνει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να το βρει σε μισή φάση. Όταν, τέλος πάντων, είναι πιο επικίνδυνος όταν έχει την μπάλα η ομάδα του και πιέζει και είναι μέσα στην περιοχή. Όχι μακριά, γιατί μέσα θα παίξουμε ψηλά. Και γράφει ο... πιο επικίνδυνος αύριο είναι ο Κλωναρίδης, ξέρω εγώ, και ο Μποκού. Για τον Κίζα. Μας έχει παίξει, γράφει του Παναθηναϊκού, πολύ άσχημα σε πολλά μάτς. Με τον ΠΑΟΚ έπαιξε ποτέ άσχημα? Αλλά αυτό με την παλιά ΕΠΟ. Ναι. Ελπίζω να είναι ακριβοδίκαιος. Καλό μάτς. Να περάσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Εμάς μας έπαιξε σε ένα, πρώτη φορά που μας έπαιξε, δεν το ξεχάσω ποτέ. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης, που παίζει ο Απόλλωνας με 10 παίκτες. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε του Απόλλωνα, που πιάσαμε στο στόμα μας τώρα στην προσπάθεια που κάνει στη Football League. Ναι, με ανέβει ο Απόλλωνας και ο Άρης. Τι? Εντάξει. Το 0 πάρει. Πώς το λένε, που ακυρώνει τον γκολ του Νέτσιτ στο 94 για επιθετικό φάουλ, δεν έχει συμβεί τίποτα. Εντάξει. Δεν θα το ξεχάσω εγώ την Κίζα. Ναι, όμως λένε οι Παναθηναϊκοί ότι είναι κάτοικος της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοικος τι, είναι σύνδεσμος δράμας. Και δεν μπορεί, δεν νομιμοποιείται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να λέει για κάτοικο Θεσσαλονίκη στη στιγμή που στα τελευταία 30 ντέρμπι που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ τα 15 τα έχουν παίξει Αθηναίοι διαιτητές. Αυτά είναι αστεία. Όπως κατηγορήθηκε ο Ίβιτς για τη δήλωσή του για Αθηναίους διαιτητές πριν, δεν μπορεί. Γιατί να... ψέματα λέει. Δεν έλεγε ψέματα, δεν κατηγορήθηκε. Από ποιον? Από, ξέρω εγώ, από ναι, και όταν του εξηγούσε τι και πώς, ναι, λένε εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Γιατί πράγματι δεν τον έχει παίξει τον ΠΑΟΚ ποτέ Θεσσαλονίκος διαιτητής. Ναι, και απλά ο Κίζας δουλεύει στη Θεσσαλονίκη αλλά είναι από τη Δράμα. Δεν έχει δουλειά σε επαρχία, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κρίση. Πού να πάει να δουλέψει, στο Πανεπιστήμιο της Δράμας? Έχει Πανεπιστήμιο Δράμα? Δεν έχει Πανεπιστήμιο Δράμα. Ενώ η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη στα πανεπιστήμια. Γιατί εδώ είναι μορφωμένοι οι άνθρωποι. Οι ανθρώποι. Και είναι και λίγο δράμα η κατάσταση. Δράμα η κατάσταση στη Δράμα, παιδιά. Φίλος του Παναθηναϊκού θύχτηκε για την αναφορά σας για λαγούς. Σας έχω δει. Και έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Χαβαλέ κάναμε τον άντρα. Τι γράφει. Και με γράφει για τον Βόλο. Να σου πω, βάλα 70 σκηνικά στην ιστορία. Σταμάτα. Δεν διαβάζω τώρα. Δεν είμαστε παδί. Εμείς χαβαλέ κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα για τα εισιτήρια τα οποία κληρώνουμε. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Πριν πάμε και στην Αθήνα. Αναφερθήκαμε στο σχόλιο του υπεύθυνου επικοινωνίας, αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση των οπαδών και στην ξεχωριστή σημερινή προπόνηση στις 5. Μέχρι και χθες θυμίζουμε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, πέρα από τον Μιστακίδη ο οποίος απουσιάζει, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και ο Κάνιας φυσικά, που τελευταία φορά έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Πρίγιοβιτς πανέτοιμος και φαβορεί για να πάρει θέση στην εντεκάδα ως center for. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι το κύριο θέμα είναι αν θα αγωνιστεί με ένα εξάρι και δύο οχτάρια όπως το πρώτο παιχνίδι, στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου παιχνιδιού, ή αν θα παίξει με δεκάρι σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Σταύρος Κόρκας φοβάται την συνύπαρξη στην ίδια δεκάδα. Όχι, μακριά. Τον Μπίσεσβαρ Ουάρντα Ενρίκε. Όχι τον Μπίσεσβαρ. Τι όχι? Ο Μπίσεσβαρ μπροστά σε αυτούς είναι διανοούμενος. Πλάκα κάνεις. Είσαι χαζός. Ναι, λέω είναι αυτά που λες στον αέρα. Για τη συνύπαρξη. Η συνύπαρξη, άκου να δεις. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά επιτέλους. Ναι, όμως θες ένα άκουρε. Τρελό παιχνίδι. Δεν θέλω τρελό παιχνίδι. Ρε. Πώς, τι απάς. Θέλω τακτικό παιχνίδι. Δεν είναι καλύτερη από μένα. Δύο γκολ ψάχνω. Ωραία. Έχουμε και λέμε. Μάτος Ερίκε στην ίδια πλευρά ποτέ ξανά. Δεν μαρκάρει κανείς σωστά. Ποτέ ξανά. Λάθος. Μάτος Τζάλμα. Έχουν παίξει 50 παιχνίδια. Φτάνει δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Ουάρντα. Εντάξει, δεν είμαι η ομάδα της UNICEF. Ωραία. Τι? Γεμίζω το κέντρο μου. Γεμίζω το κέντρο. Τι θες να πεις με Ουάρντα, τι θες να πεις. Ουάρντα, ρε φίλε, δεν έχει διδακτική συνείδηση για αυτά τα παιχνίδια. Είναι για χαμηλότερο level. Ωραία. Γεμίζω το κέντρο μου. Κάνια σήμερα. Ενέργεια βγάζει. Και ένα οχτάρι. Τη βγάζει. Ενέργεια βγάζει. Βάλι, παντού. Ενέργεια. Ρεμίτσο. Κάνει το απρόβλεπτο. Το κάνει. Μπράβο του. Το απρόβλεπτο για ποιον. Δύο πόδια. Στημένα καλά. Τι στημένα καλά που σκότωσε δύο φιλάθλους από το παιχνίδι, ναι.
Τι στη μέρα καλά. Άκου λίγο, ήταν λεωφόρος, λίγο είναι μικρή. Τέλος πάντων, δεν είναι κακός παίκτης ο Άρντα. Δεν είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Ναι, εδώ παίρνει και θέμα σύγκρισης. Ναι. Ποιος είναι έτοιμος δηλαδή. Ρε, θα σου πω εγώ τι βλέπω. Κάνιας, Τσίμιροτ και ένα οχτάρι ακόμη. Εγώ προτιμώ τον Γκάτσε αν είναι να παίξουμε με τρία οχτάρια. Ο Ήβης θα βάλει τον Σάχοφ που είναι πιο αργός. Εγώ δεν θέλω αργό παίχτη σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Τραβάς τον πίσω σβαρά αριστερά όπως τον πήγες πολύ ωραία. Που τον πήγες πολύ ωραία. Ο πίσω σβαρά είναι συνεπής, θα γυρίσει, θα μαρκάρει τον Κουλιμπαλί. Γι' αυτό θέλω τρία χαφ. Ωραία. Για να καλύπτει ο ένας τον πίσω σβαρά. Αλλά τον θέλω τον πίσω σβαρά εκεί που είναι ακίνδυνος τακτικά. Που έχω τρόπο να το καλύψω. Δες τις ασίστ του Κουλιμπαλί. Πόσα ασίστ έχει στο πρωτάθλημα Κουλιμπαλί. Ο πίσω σβαρά και θα τον βάλεις εκεί πάρει το κέντρο θα είναι. Ναι, εννοείται ρε φίλε, γιατί παίρνει την μπάλα στα πόδια του και ορίζει τον ρυθμό. Εννοείται. Αλλά τον θέλω και κοντά στην περιοχή. Και βγάζει πάλι έξω τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε, τον Ενρίκε εκτός αποστολής θα τον είχα εγώ. Δεν έχει καλύτερο παίχτη. Ρε, άκου να τη μίλησω. Έχουμε το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο ο καθένας. Ο Ενρίκε χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να ενταχθεί σε αυτήν την ομάδα. Αυτή τη στιγμή περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά καλά. Αυτό απογοητεύτηκα το μάτι στο. Δεν είναι, δεν είναι κακός παίχτης, ναι. Δεν είναι. Το τακτικό του κομμάτι είναι τραγικό. Τι πας να κάνεις τώρα, πας να ισορροπήσεις το παιχνίδι, να το κάνεις. Πάω να τους πιέσω ψηλά, ρε. Με ποιον θα πιέσεις με το θα ανεβάσω τα δύο μου τα οχτάρια. Με τον Σάχοφ. Θα ανεβάσω τα δύο μου οχτάρια. Ο Σάχοφ όχι, γι' αυτό λέω κάτσε. Θα ανεβάσω πιο ψηλά τα μπακ μου. Θα βάλω γρήγορα στόπερ. Βαρέλα Κρέσπο λογικά. Εντάξει. Mm-hmm. Και να τους πιέσω ψηλά. Αυτό λέω εγώ. Ερίκε Γουάρντα μακριά από αυτό το παιχνίδι. Μακριά. Είσαι ρατσιστής. Να. Είδες που χάνει τον. Χάνει την ψυχραιμία του. Όχι. Θα χάσει την ψυχραιμία του. Δεν είμαι ρατσιστής. Δεν είσαι αυτό που θέλει να. Ο Γουάρντα, φίλε, δεν εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θέλω να φύγει και να πίνει λήξη στον αέρα κατά λάθος. Εκεί που κάνει, που χάνεται και. Δεν το κάνει και άνω κάτω σε κάποια στιγμή το παιχνίδι. Σε κάποια στιγμή. Πολύ ωραία τα λες. Όταν λοιπόν είμαι 1-0 στο 60 και πιέζομαι. Για να βάλω δεύτερο, βάζω έναν από τους δύο, όχι και τους δύο, και όχι στην πλευρά του μάτος. Τι να πω, είσαι πολύ συντηρητικός. Τι είμαι? Συντηρητικός. Όχι ρε φίλε, τα λάθη της αυτά κοστίζουν, δεν υπάρχει τώρα. Φοβάσαι το παιχνίδι. Ίσα το αντίθετο. Αυτό θεωρώ το, ότι... Το μόνιμο επιχείρημα όταν μια ομάδα δεν κερδίζει, το φοβήθηκε. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να το δεις, το λες και... Τώρα ας πούμε την Τετάρτη την προηγούμενη όμως που είσαι στην Αθήνα. Δεν το είπες, το φοβήθηκε. Εγώ. Ξέρω εγώ. Όλοι μας το είπαμε. Να πεις φαίνονται ήταν... τα μάτια που τα φοβάσαι. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε σε ένα πολύ έξυπνο τακτικό παιχνίδι. Ψηλά τοποθετημένοι όλοι. Ωραία και να πιέσουμε. Παρότι καθήμενος θα τον βρει τον πέγγε μια ορθά. Φορά από τα αριστερά. Κύριε συνάδελφος. Και ο Μπίσεσβαρ με τον Λέοβατς κάνουν καλές συνεργασίες. Δηλαδή το overlap του Λέοβατς θα το παίξει ο Μπίσεσβαρ. Ο Γουάρντ. Θα του δώσει την μπάλα στο σωστό χρόνο, δηλαδή την ώρα που να βγάλει τη σέντρα. Ναι. Ενώ την έχει ο Μπίσεσβαρ και συγκλίνει και κάνει κίνηση ο άλλος από αριστερά εκεί και βγει. Ναι. Αν δεν βάλει το τζάλμα δεξιά πάνω στο αριστερό του μπακ, είναι εγκληματίας. Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μετά το 60, το απρόβλεπτο. Νωρίς για κανένα λόγο, λέει εδώ ένας προπονητής κερκίδας. Τι? Αν δεν βάλει τον τζάλμα δεξιά πάνω στο αριστερό μπακ του αντιπάλου, είναι εγκληματίας. Μετά το 60 να ψάξει το απρόβλεπτο. Μαζί του. Ναι, γιατί συμφωνώ. Το αριστερό μπακ μας δημιούργησε προβλήματα. Τι μας δημιούργησε προβλήματα. Εμείς δημιούργησαμε ψυχολογικά προβλήματα μοναξιάς. Πήγε σε κλινική μετά. Δεν με κάνει παρέα κανείς, δεν με μαρκάρει κανένας. Αυτά πληρώσαμε στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι πιεστήκαμε. Χωρίς λόγο. Ναι. Αυτή ακριβώς την εντεκάδα θέλω που λέει ο Σταύρος. Μήνυμα από Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα έκκληση στον Λαντανίδιτς. Άλλο μήνυμα. Σε αυτά τα μάτς η τακτική αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τι συζητάτε? Όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη. Ναι, όμως πρέπει να ορίσει και εσύ κάποια πράγματα. Εγώ λέω ότι αν ανεβάσω δύο οχτάρια ψηλά να πιέσω την πρώτη τους πάσα θα λιώσουν στις γιώμες. Εντάξει. Και θα έχουν θέμα. Θα κάνουν και αυτοί το ίδιο σε σένα. Τι? Θα κάνουν και αυτοί το ίδιο σε σένα. Εγώ μπορώ να τα επεξεργαστώ στην πίεση ψηλά στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Δυστυχώς, άλλο μήνυμα. Η τακτική παιδεία που πιστεύαμε ότι θα είχε ο Ενρίκε δεν προσγειώθηκε ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Ίσως γι' αυτό δεν έβρισκε χώρο πλέον στη Γαλλία.
είδαν μάλλον ότι αυτός δεν διορθώνεται και τον πούλησαν. Είστε υπερβολικοί τώρα, εντάξει. Έχετε απαξίωση τον ποδοσφαιριστή, που είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ποιοτικά από όλους τους άλλους μεσοεπιθετικούς. Εντάξει τώρα. Ρε Μίτσο τώρα. Ξεφύγατε. Δεν είναι τώρα, δεν τον απαξιώνει κανείς. Απλά δεν υπάρχει παιχνίδι που έχει τρακάρει μεσοεπιθετικό 5 φορές. Δεν τον μπορώ σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ ωριακά. Δεν έχω την πολυτέλεια για λάθη. Πάντως εκείνες τις 3 φορές στο δεν έχεις άλλον ένας με έναν. Δεν έχω άλλον με ένας με έναν. Δεν φταίει, μόνο. Ας ψάξω τον Μπρίγιοβιτς. Δύο πόδια. Ας ψάξω τον Μπρίγιοβιτς στην περιοχή. Τι δύο πόδια. Δύο πόδια. Δύο πόδια ποιού. Δύο πόδια σουτάρι. Τι σουτάρι δύο πόδια, φίλε. Μόνο σουτάρι, στην εκπληστία τώρα. Άσε με. Τέλος πάντων, μακάρι όποιος και να παίξει να είναι ο καλύτερος, αλλά από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, όχι ότι αν παίξει ο Ερή και δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, εννοείται αυτό. Αλλά επειδή δεν το παίζουμε με τα Χριστόπροφήτες, κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις από πριν. Ο Τζορμπατζόγλου λέει ότι θέλει τον Ερή και στην ενδεκάδα. Δεν είπα τίποτα εγώ. Κάνω τον αντίλογο. Ωραία. Εγώ λέω, εσύ λοιπόν θα πάρει θέση. Μετά το match, το φοβήθηκε, θα λέει. Ό,τι και να γίναμε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, το φοβήθηκε αυτό λέω. Το είναι το κλασικό. Ναι. Είναι το... η εξυπνάδα μετά το μάτσο. Mm. Αυτό που καθόμαστε. Άλλο μήνυμα. Αυτό που καθόμαστε σοβαρά και ακούμε τα παράπονα των Αθηναίων για τη διαιτησία. Τραβήξτε τους ρε παιδιά ένα. Όχι, φίλε, όλα θα λέγονται, όλα θα ακούγονται. Τι είμαστε εμείς, δεν τίποτα φασισταριά. Όλα θα. Α πούμε την άποψή τους, ακούγονται, εσύ κρίνεις. Και όταν πριν από τέτοια παιχνίδια μιλάς για διαιτησία κτλ. Υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσεις ένα άλλο στα αποδυτήριά σου και να το πληρώσεις. Εννοείται. Το έχουμε πάθει δεκαετίες αυτό, παιδιά. Μην... όχι ότι δεν μας έχουν πάρει το κεφάλι. Γι' αυτό και το, η διαρροή του Παναθηναϊκού ήταν λίγο μπερδεμένη. Ναι, μεν ο Κίζας, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε κτλ. Πάμε διάλειμμα. Ο Ερίκε, άλλο μήνυμα. Δεν μπορεί να σταματήσει ο κόσμος. Θα είναι ο πιο κομβικός παίκτης αύριο. Στην Τούμπα είναι δύο επίπεδα πάνω από ό,τι εκτός. Το λάθος του Ίβιτς στην Αθήνα είναι ότι δεν το φοβήθηκε και έπαιξε με λίγα χαφ με αποτέλεσμα να χάσει το κέντρο. Χωρίς Σάχοφ και Πρίγιοβιτς γινόμαστε εξαιρετικοί μεικτοί χόμπιτ. Λέει για τα στημένα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο και αύριο είναι μια πηγή κινδύνων για τον ΠΑΟΚ. Είναι βεβαίως με Μολέδο και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά καλός και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Θα συνεχίσουμε αυτή την ποδοσφαιρική κουβέντα και στην πορεία. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας και στην Αλφα από Αθήνα για να μας ενημερώσει τι γίνεται στα του Παναθηναϊκού. Πρώτη ώρα. Πρώτη ώρα με την υπενθύμηση ότι το Σάββατο 13 Μαΐου έχουμε στο PAOK Sports Arena πολεμικές τέχνες σε κλουβί, MMA Mixed Martial Arts. Μια διοργάνωση που και στην Αθήνα παρουσιάζει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έρχεται και στη Θεσσαλονίκη και διοργανώνεται στο PAOK Sports Arena. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6, οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 7 και θα έχει τρομερό θέαμα. Με την τεχνική εταιρεία Αναδομό κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μπείτε στο site της εταιρείας αλλά και στο Facebook για να δείτε ανακοινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων από την Αναδομό. Πολύ υψηλού επίπεδου. Αναδομό@ανακαινήσεις.gr και τηλεφωνήστε 2310-241-508 για να ενημερωθείτε για τα πακέτα και τις προσφορές από την Αναδομό. Και μην ξεχνάτε ότι ο πειρατής ψήνει σουβλάκια αύριο εν όψη του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είναι χορηγός μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς θα έχει γιγαντοθόνες, θα δείχνει τα παιχνίδια, θα έχει πολύ καλή μουσική. Αύριο είναι Πέμπτη και μετά τον αγώνα έχει και Southern Blues, Stoner, Hard Rock. Σήμερα που είναι Τετάρτη έχει Classic Rock Night και γενικά όπου έχει παιχνίδια να ξέρετε ότι οι γιγαντοθόνες του πειρατή τα δείχνουν Διογένειος 17 στην Κάτω Τούμπα. Δηλώσεις Τζαβέλα στην Τουρκία. Είχα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ άμα θες να πουλήσεις. Πρόκληση. Προκαλεί μια μέρα πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Διάλεξε να μιλήσει. Θα δούμε τι είπε σε λίγο με το που στρέψουμε. Έχετε άλλα 40 λεπτά να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια που έχουμε σήμερα για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το μεγάλο αυριανό παιχνίδι στο κύπελο. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ κύπελο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26.
Δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα. Βλέπουμε ένα θέμα εδώ, το οποίο βάζει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τις ανατροπές του ΠΑΟΚ από 2-0, αυτό το φοβερό σερί που έχει ο ΠΑΟΚ και με... Και... Α, έχει μόνο δύο. Δεν έχει τελευταίες. Πάμε στους χορηγούς. Τι έχουμε δεύτερη ώρα? Πάμε στους χορηγούς. Φέρνω από το τίποτα εδώ. Να πούμε σωστά. Alter Ego στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12 και Πασαλίδο 85 στην Καλαμαριά. Μοναδικά σχέδια σε κουστούμια, σε casual ντύσιμο, σε γυναικεία, πολύ ωραία κομμάτια. Ό,τι θέλετε εκεί στο alterengofashion.gr μπορείτε να το δείτε, να το βρείτε, να το εντοπίσετε, και στην Ευκαρπία ή στην Καλαμαριά να το δοκιμάσετε. Με Ότο Καλογεράς εκεί θα βρείτε λύση για οποιοδήποτε θέμα στο αυτοκίνητό σας, είτε για σέρβις, είτε στο φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, φυσικά και με αυτοκίνητο αντικατάστασης, με καταστήματα Στροφή Τριανδρίας, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπυρίδων 19, Παλαιά Συμμαχική Ωρεοκάστρου, αλλά και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης. Μπείτε και στο ίντερνετ otokalogeras.gr, μαζί μας και τα είδη υγιεινής φτύκας. Λακίδια και είδη υγιεινής, Απόλλωνος 37-39 στην Καροτούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, με δωρεάν μεταφορά προϊόντων στο χώρο σας. Το ΠΑΟΚ κάνει ένα αφιέρωμα, ναι, στα παιχνίδια, τα ημιτελικά, όπου ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να ανατρέψει εις βάρος του καταστάσεις. Αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τα ημιτελικά είναι στο Πόλο Κύπελλο. Ναι, ναι. Κύπελλο. Ο ΠΑΟΚ στο Πόλο είναι και στο ημιτελικό του Κυπέλλου. Κληρώθηκε όμως με το φαβορί, τον Ολυμπιακό, όπως έπαιξε ημιτελικά και στο πρωτάθλημα. Το άλλο ζευγάρι είναι Εθνικός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. Θα πραγματοποιηθεί το Final Four στο Καρπενήσι. Μαΐου. Επιτυχία για τον ΠΑΟΚ ότι είναι στο Final Four, απλώς είναι δύσκολο το έργο να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτι θέλει να κάνει Μπούντο εκεί πέρα, κάτι η οποία δεν με αγαπάει πριν. Είναι ξεκάθαρο. Καλύτερος ποιοτικά από όλους είναι ο Μπίσεσβαρ, γράφει ένα σύλλογο, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Εννοείται αυτό. Με διαφορά από τους άλλους, σημειώνει. Γι' αυτό που λέγαμε για τον Τζαβέλα νωρίτερα και τις δηλώσεις που έκανε στην Τουρκία, έλυσε το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ γιατί είχα κάποια προβλήματα. Δέχτηκα πολλές προτάσεις στο εξωτερικό συνέχεια, αλλά στην Αλάνια μου έδειξαν πόσο με ήθελαν και πόσο θετική ενέργεια έχουν. Γι' αυτό επέλεξα να έρθω εδώ, αναφέρει ο Τζαβέλας, που θα συνεχίσει εκεί πέρα αφού σώθηκε η Αλάνια. Α, ναι. Τι έχω νόμιζο, 3,5. Είμαστε. 800.000 καθαρά συν 300 μπόλ. Πληρώνουν οι Τούρκοι φίλοι. Επληρώνουν. Δεν πάμε στη χωριά του να τελειώσουμε την καριέρα μας. Αλλά μείνουμε τα πέρα από τα αυτά για τα εστία δεν έχουμε. Πάμε στην Αθήνα. Πάμε στην Αθήνα να πάρουμε μια γεύση τι συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό λίγο πριν την ολοκλήρωση προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και την αύξηση εδώ στη Θεσσαλονίκη και το αυριανό παιχνίδι. Ο συνάδελφος ο Διονύσης Οδυσσίλας από το Sport FM θα μας βοηθήσει. Διονύση, καλό μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Όλα τι καλά. Να κάνουμε, φίλε, τι να κάνουμε. Πάμε στην προπόνηση να τονώσουμε το ηχητικό των παικτών μας. Α, ναι. Ναι, ναι, θα πάμε τώρα εκεί. Με μάσκες. Τι ώρα είναι η προπόνηση? 5 ώρα. Πιο μετά να έχετε τονώσει, λοιπόν, πέρασε κανένα πούλμα του Παναθηναϊκού πασχετικού. Μα έχει ακόμα, έχει ακόμα. Έχει, ναι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λίγο δύο θα ξεκινήσουν. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, θα τους πάει μέχρι την Αλεξανδρούπολη και θα βάλει από εκεί αεροπλάνο να τους πάει Αθήνα. Αλλά την κρυάδα, την κρυάδα θα τη φάνει. Κάτι, γιατί κάτι ακούω τώρα ότι... Τι? Να πω λίγο δηλαδή, άκουσα και εγώ ότι αρνούνται οι παίκτες να ανέβουν στο πούλμα. Τώρα τι να σου πω, με επιφύλαξη.
Και δεν παίζει μαζί στα play-off. Διονύση, τι γίνεται στο Παναθηναϊκό. Ένας φίλος νωρίτερα μας έστειλε μήνυμα, φίλος του Παναθηναϊκού, και μας λέει, προτιμούσα ρε παιδιά από αυτό το match να λείπει ακόμα και ο Μπέρκ, όχι όμως ο Ζέκα. Είναι μια άποψη δική του για το βάρος της απουσίας του Ζέκα. Ναι, είναι μεγάλη απουσία του Παναθηναϊκού, πολύ σημαντική, το συζητάμε. Διότι ο Ζέκα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές στο γήπεδο. Μπορεί να μην είναι ο παίκτης ο τεχνίτης, ο παίκτης ο οποίος θα σου βγάλει κάποια ακάθετη, ας πούμε, στον Μπέρκ ή σε κάποιον άλλο επιθετικό ή που θα σου ανοίξει το παιχνίδι, όμως σε τέτοιο παιχνίδι και έτσι όπως έχει πάει το πρώτο μάτσο 2-0 πρώτη Παναθηναϊκού, το τρέξιμο που θα έκανε ο Ζέκα στη μεσαία γραμμή, τους χώρους που θα κάλυπτε, τα κοψίματα και τα κλεψίματα που θα έκανε, θεωρητικά πάντα έτσι, εντάξει, να έπρεπε να μην ήταν σε καλή μέρα, λέμε με αυτά που ξέρουμε, είναι μια μεγάλη ψυχή του Παναθηναϊκού. Δεν το συζητάμε. Οι πρωτοβουλίες που θα έπρεπε. Και το βασικό είναι ότι ζητάει μπάλα, δεν κρύβεται. Ναι. Και για τέτοια παιχνίδια που εκτός των άλλων αύριο, εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι θα πάει πολύ στο πάθος, θα πάει πολύ στο τσαπουκά. Είναι μια έδρα που από νωρίς θα θελήσει να σπρώξει τους παίκτες του Πάγου να εφεδιάσει τον Παναθηναϊκό. Τέτοιοι παίκτες χρειάζονται. Είναι μεγάλη ψυχή. Δεν ξέρω αν είναι πιο. Αν θα προτιμούσαμε να είναι ο Μπέρκ ή ο Ζέκα έξω, ξέρω εγώ, και ποια είναι πιο μεγάλη απουσία, θα είναι όλα σχετικά. Ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη η απουσία για τον Παναθηναϊκό αυτή του Ζέκα. Είναι... Και όταν μιλάμε, με συγχωρείς, για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει μια ποιοτική ομάδα για την απουσία μου, αλλά έχει 13-14 παίκτες. Ναι. Δεν έχει πολύ τέλεια ο Παναθηναϊκός να του λείψει ο Ζέκα και να υπάρχει παίκτης που θα. Με παρόμοια χαρακτηριστικά, εμπάσχεται που θα τον καλύψει και θα φανεί το κενό του. Τώρα, μπορεί αύριο να μην φανεί το κενό του. Αυτά ξέρετε, στο ποδόσφαιρο πολλές φορές αλλάζουν. Δηλαδή, θα συμβεί, μπορεί να δούμε το Λουτ να είναι και να βγάζει μάτια ή να το κέντρο του ΠΑΟ, ξέρω εγώ, να μην είναι καλό. Λέμε πάντα θεωρητικά και το τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ μεγάλη ουσία. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξει ο Λουτ στη θέση του. Κατά πάσα πιθανότητα ναι, ο Ζουνίδης δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Μέχρι χθες είχε έτσι, κάποιες δεύτερες σκέψεις. Είναι φαβορεί ο Λουτ. Αν δεν παίξει ο Λουτ, το δεύτερο φαβορεί για μένα είναι ο Μαρινάκης και μετά ο Ρέις. Αυτή είναι η παίκτες οι οποίοι. Ο Μαρινάκης αμυντικό χαφ. Ναι, αυτό ναι, φίλε ναι. Να το δούμε, σε παρακαλώ. Πες το Μαρίνο, να το δούμε αυτό. Ναι, το έχει ξανακάνει. Ξέρω, αλλά σε μικρότερο παιχνίδι. Εγώ νομίζω θα βάλει τον Λουτ. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί αν βάλεις και αυτούς τους τρεις παίκτες, είναι πιο ποιοτικός, είναι πιο κανονικός παίκτης. Πιο τακτικός παίκτης και με... Ναι, ο Ρέις είναι μισή κόκκινη. Είναι. Δηλαδή... Ο Ρέις είναι πολύ σκληρός ποδοσφαιριστής. Ναι. Πολύ σκληρός ποδοσφαιριστής. Τρέχει, κάνει ράνι, αν είναι πολύ σκληρός είναι αυτό που λες, μπορεί και να παρασυρθεί, είναι και άπειρος από την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Όχι, κάνει, μπορεί να φάει εύκολη πρώτη κάρτα και μετά η πίεση του γηπέδου, το ένα το άλλο, να οδηγήσει και στη δεύτερη. Δεν είναι τίποτα. Έχει προβάδισμα λοιπόν ο Λουτ. Δεύτερος ο Μαρινάκης, τρίτος ο Ρέις. Νομίζω ότι το Λουτ θα δούμε. Δύο η ώρα είναι τελευταία προπόνηση. Θα βγει αποστολή και συνέχεια πετάει η αποστολή για τη Θεσσαλονίκη. Οι άλλες τώρα θέσεις για την ενδεκάδα είναι μετρημένα κουκιά. Δηλαδή ο Βλαχοδήμος κάπου τα δοκάρια, δεξιά Κουλυμπαλή, ο Κούντα αριστερά, στόπερ ο Κουτρουμπής και ο Μολέδο που επιστρέφει, ο ένας αμυντικός χαφ ο Κουρμπέλης, Βηγιαφάνιες, Εμποκού στις δύο άκρες αριστερά και δεξιά αντιστοίχως. Και ο Μπέρκ με τον Κλωναρίδη θα είναι το επιθετικό δίδυμο σε αυτό το 4-4-1-1, 4-4-2 όπως θέλει το επίπεδο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Ένα μάτι στο οποίο σύμφωνα με τα όσα έχει πει και ο Ζωνίδης στους παίκτες του, δεν πρόκειται να δούμε ένα Παναθηναϊκό να μπαίνει αμυντικά, να μπαίνει ταμπούρι για να κρατήσει το υπέρ του 2-0. Θα μπει σαν να είναι 0-0 το παιχνίδι. Δηλαδή, όχι και φουλ επίθεση, διότι δεν μπορεί και να το κάνει αυτό, θα είναι αφέλης να το κάνει αυτό σε κατάμε στη Τούμπα και σε τέτοιο παιχνίδι, με τέτοιο κλίμα, πάθος κτλ. Αλλά ένας νορμάλ τακτικά Παναθηναϊκός που και θα βγει να κυνηγήσει τον κον για να φυδιάσει τον ΠΑΟΚ, όχι όμως και πολύ ανοιχτά για να αφήσει χώρους και ο ΠΑΟΚ να βρει διαδρόμους για να τον απειλήσει. Αυτές είναι και οι οδηγίες και αυτά είναι και τα θέλω του Ζουνίδη. Ό,τι είχε κάνει, το είπε και χαρακτηριστικά στους παίκτες ότι θέλουν να παίξουμε όπως είχαμε παίξει στο μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, που είχε μπει επιθετικά ο Παναθηναϊκός, χωρίς όμως να είναι και πίσω ανοιχτός και να μην προσέχει τα νόδα του. Διονύση, αυτό που λένε για να στηρίξει και ο Ζουνίδης και οι παίκτες, αυτό ακριβώς που λες, ανέφεραν ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε αμυντικά, δεν ξέρουμε κιόλας. Μα ο Παναθηναϊκός επί Ζουνίδη και στη λεωφόρο έχει πολύ λίγα. Ένα γκολ έχει φάει μόνο.
Ναι, σίγουρα μπορεί να παίξει. Δεν παίζει αμυντικά όμως. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπεις. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε, με εξαίρεση τα πρώτα μάτς του Ζουνίδη, όπου ακόμα προσπαθούσε και αυτός να δει πώς είναι ο Παναθηναϊκός, να μάθει τον Παναθηναϊκό, να μάθει τον Ζουνίδη. Ναι, θυμάστε για παράδειγμα το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το να μην το Λούτς, λεωφόρο. Ήταν πολύ κακό παιχνίδι. Παναθηναϊκός στις πρώτες του Ζουνίδη δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε αμυντικούς προσανατολισμούς, όχι όμως γιατί έτσι ήθελε να παίξει, διότι ψαχνόταν πώς θα αναπτυχθεί. Πώς θα παίξει, τι κυκλοφορία θα έχει, αν θα παίξει τα πλάγια περισσότερο, από τον έξω να παίξει, δεν το είχε βρει ακόμα. Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διαστήμα, στο τελευταίο δίμηνο, ίσως και παραπάνω, δεν παίζει αμυντικά, παίζει επιθετικά. Το αν κρατάει την εστία ανέπαφη ή τέλος πάντων δέχεται λίγα γκολ, δεν οφείλεται ότι βλέπεις μια ομάδα να παίζει πολύ πίσω. Το αντίθετο, έχει πολύ υψηλό pressing. Σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο Κλωναρίδης που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Πρεσάρουν όλοι οι παίκτες στον αποτέλεσμα να δημιουργούν δύσκολα στους αντιπάλους και αυτό στις περισσότερες φορές του βγαίνει και δεν δέχεται εύκολα γκολ από τον αντίπαλο. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι το αυριανό παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που είδαμε στη Λεωφόρο, δεν το συζητάμε. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα θελήσει από νωρίς να πιέσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι, ξαναλέω, θα δούμε ένα Παναθηναϊκό σύμφωνα με τα θέλη του Ζουνίδη, όχι ταμπουρωμένο, όχι όμως και πολύ ανοιχτό. Νορμάλ τακτική αντιμετώπιση με σκοπό να ζητήσει τον γκολ, αλλά πρωτίστως να μην δεχθεί γκολ. Και το ζητούμενο, νομίζω εγώ, για τον Παναθηναϊκό θα είναι να περάσει το 25-30 έτσι. Αν περάσει έτσι, μετά υπάρχει και άγχος για τον ΠΑΟΚ, θα υπάρχει και πίεση για τον ΠΑΟΚ, ίσως και, ξέρω εγώ, μουρμούρες στην κερκίδα, ξέρετε πώς είναι αυτά. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ κομικό το πρώτο διάστημα στο παιχνίδι. Από το ρεπορτάζ, Διονύση, ναι, για τον ορισμό του διαιτητή, τι προκύπτει? Υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Ναι. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια του Παναθηναϊκού από προχθές. Δεν υπάρχει κάποια διαρροή φοβερή και τρομερή. Είναι μια ανησυχία, να το πω καλύτερα, στον Παναθηναϊκό για τον ορισμό του διαιτητή Κίζα. Μια ανησυχία που και χθες την παρατηρούσες. Δεν θέλω να πω εκφράσεις και από ανθρώπους πάνω εγώ, αλλά παρατηρούσες. Ποιος έκανε ρεπορτάζ και μιλούσα στα τηλέφωνα, έβλεπε μια ανησυχία από τον Παναθηναϊκό, αλλά μέχρι εκεί. Μια ανησυχία και μια συντηρητική αντιμετώπιση, όχι επιθετική. Για ποιο λόγο? Θεωρούν, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, θα ήθελαν άλλο στον Παναθηναϊκό και όχι αυτόν. Ναι, εντάξει, και εγώ θα ήθελα να σου δείξω εγώ, αλλά... Θεωρούν ότι είναι μέσα στις επιθυμίες του ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος διαιτητής. Και γι' αυτό και υπάρχει μια ανησυχία στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, δεν υπάρχει. Στο παρελθόν βλέπαμε επιθετική τακτική του Παναθηναϊκού σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν πέρυσι, ο ορισμός Κίδας, όπου τώρα βγαίνει δυσαρέσκεια του Παναθηναϊκού, θα είχαμε διαρροές, ανακοινώσεις κτλ. Πιθανόταν να γίνει. Τώρα δεν γίνονται. Αν όριζαν τον Αρετόπουλο, τι λες να είχαμε? Δεν το ξέρω τώρα. Δεν το ξέρω. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Yeah. Μέχρι εκεί ξαναλέω ότι έχει αλλάξει η τάση του Παναθηναϊκού στο επικοινωνιακό κομμάτι, αν θέλετε, σε αυτή την αντιμετώπιση διαιτητές. Τώρα απλά λέω ότι δέχονται ότι υπάρχει πράγματι μια αλλαγή, μια καλύτερη διαιτησία φέτος, γενικά στο πρωτάθλημα. Ότι είμαστε στον δρόμο να αλλάξει. Yeah. Να το θέσουμε. Όχι ότι έχει αλλάξει, ότι είμαστε στον δρόμο να αλλάξει, αλλά ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη του Παναθηναϊκού ότι ναι, παιδιά, άλλαξε το πράγμα. Μάλιστα. Προχωράμε, έγινε εξυγίανση. Mm-hmm. Ναι, προχωράμε. Κάπως πάμε να δούμε κάτι καλύτερο, αλλά θα τα δούμε όλα. Υπάρχει ο προβληματισμός. Τώρα λένε ότι μένει στη Θεσσαλονίκη ο διαιτητής. Τονίζουν ότι okay, είναι στη φύση του Παναθηναϊκού να παίζει με αρνητικές διαιτησίες και μέχρι εκεί. Είναι μια αντιμετώπιση που δείχνει ένα κλίμα. Προσοχή, είναι μια αντιμετώπιση που δείχνει ένα κλίμα. Ξαναλέω, δεν είναι επιθετική αντιμετώπιση που είχε ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Ακόμη και φέτος, μέχρι τις αρχές, μέχρι κάποιο διάστημα. Mm-hmm. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει κατά καιρούς αρνητικές διαιτησίες. Δεν έχει και πάντα όμως. Δηλαδή, αυτό είναι η άποψη δική μου, δεν είναι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έτσι, αυτό που λέω. Να είμαστε λίγο συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν παιχνίδια που δικαιούται να διαμαρτύρεται, δεν μπορεί και να διαμαρτύρεται για όλα. Τώρα, το τι θα γίνει αύριο, θα το δούμε, ας ελπίσουμε να μην ασχοληθούμε καθόλου με την Κίδα και τα υπόλοιπα. Και για μια σειρά τώρα που ξεκίνησε με ένα σφύριγμα στη Λεωφόρο που άμα έδινε το πέναλτι, τέλος πάντων, ποιος ήταν, ο Σιδηρόπουλος. Ναι. Δεν θα λέγει κανείς και τίποτα για τη φάση του Μάτος με το Χουλτ.
Ωραία, εντάξει. Αν δεν νομίζω ότι έχει ξεκινήσει αυτό το, για παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Όχι, μην. Νομίζω ότι λάθο να το εκλάβουμε έτσι. Ναι, παίζουμε με τον ΠΑΟΚ όμως. Γιατί και άμα αρχίσει ο ΠΑΟΚ να λέει για τον Γκίζα π.χ. θα ναι. πιάσουμε, θα γίνει αυτή η κουραστική κουβέντα με αυτόν τον λόγο. Γι' αυτόν τον λόγο. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Λέω όμως ότι έχουμε κουραστεί τόσο που πραγματικά εγώ δεν θέλω να απαγορευτεί η αναφορά στους διαιτητές εφόρου ζωής, να μην ξανασχοληθούμε ποτέ. Να μην ξανασχοληθούμε ποτέ με τους διαιτητές, αλλά να μας κάνουν και διαιτητές να μην ασχολούμαστε. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ αυτό. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το βγάζει επειδή παίζει με τον ΠΑΟΚ. Με όποιον και να έπαιζε, αν είχε κάποιο παράπονο από το διαιτητή, θα το έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός. Ξαναλέω, το κάνει πάντα. Πάντα. Μην είμαι λίγο υπερβολικός, σχεδόν πάντα. Και το τελευταίο διάστημα το έχει ελαφρύνει, να το πω. Έτσι, δηλαδή η διαρροή και όποια δυσαρέσκεια θα βγάλει για ορισμό διαιτητή θα είναι δύο ατάκες μέχρι εκεί. Κάποτε βγάζει ανακοινώσεις επιθετικές. Διονύση, το ότι ο κύριος Αλαφούζος δεν είναι πλέον πρόεδρος, έτσι. Ναι, ναι. Σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο και ποιος είναι ο λόγος? Δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα λέει και ο ίδιος. Πρέπει να σας πω ότι και προχθές σημαντικά στο μάτι με τον Ατρόμητο, επειδή τον είδαν αρκετοί οπαδοί στο και απ' έξω στα αφήσιμα, τον ρώτησαν τι γίνεται. Ο ίδιος έλεγε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αυτό που ισχύει είναι ότι επειδή έχει κάποιες άλλες εξτρά δουλειές με τις επιχειρήσεις του και με τα καράβια κυρίως, δεν είχε το χρόνο να ασχοληθεί όπως είχε προηγουμένως. Γι' αυτό και έβαλε τον κύριο Μαυροκοπουλάκη, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επιστρέψει, να το πω, ότι ήταν πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό παλιότερα. Είναι η δεύτερη επιστροφή, ήταν για πολλά χρόνια με τον καπετάνιο, τον Βαρδουγιάννη. Είχε επιστρέψει με Βιερνόπουλο και τώρα επιστρέφει πάλι και αναλαμβάνει την Προεδρία. Διαδικαστικό είναι νομίζω το όλο ζήτημα. Για να υπάρχει κάποιος να ασχολείται με τα καθημερινά της ομάδας, διότι δεν έχει το χρόνο αυτό, αλλά αφού εδώ και καιρό δεν τον έχει το χρόνο. Γι' αυτό και το βλέπουμε και κάπως τόσο αγωγικό, απομακρυσμένο, υπό την έννοια ότι δεν ασχολείται με τα καθημερινά της ομάδας. Και στο γήπεδο είναι Που αρέσει η παρουσία του. Δεν είναι όπως ήταν. Είχε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, κάτι Survivor, κάτι Κίνες, τα έχει και αυτά τώρα, κατάλαβες. Προβλήματα αυτά. Ναι. Και γι' αυτό δεν προλαβαίνει να ασχολείται με τα καθημερινά της ομάδας. Δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και το ποιος είναι το αφεντικό, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον το ξέρει κανείς. Αλλά τα όσα ακούγονται ότι ο Αλαφούζος έφυγε για την Προεδρία και αναλαμβάνει άλλους και θα γυρίσει ο Βαρδινογιάννης, δεν ισχύουν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι. Ξέρεις, τώρα ο κόσμος δεν θέλει και πολύ. Ο κόσμος συνήθως όταν βλέπει κάτι, ξέρω εγώ, έχω πληροφορίες από μέσα, δεν κρύβεται κάτι, όχι, δεν κρύβεται κάτι. Ωραία. Απλά δεν προλαβαίνει με την καθημερινότητα να ασχοληθεί. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Μεσημέρι. Να ακούσουμε γρήγορα τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για τον νοστιμότερο χειροποίητο γύρο της πόλης. Δοκίμασέ τον και στην original σκεπαστή για μεγαλύτερη απόλαυση. Grill House του Γυράδικο στον Εύωσμο. Έλα παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε σε 4 χρόνους. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και καταπίνουμε. Μη γυμνάζεις μόνο την μασέλα σου, γύμνασε και το σώμα σου. Μπες τώρα στη σελίδα μας, το Γυράδικο, στο Facebook. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει μία από τις δύο ετήσιες συνδρομές στο Gymnasium στον Εύωσμο. Grillhouse στο Γυράδικο, Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Μπες στη σελίδα μας, το Γυράδικο στο Facebook και χτίσε κορμί. Έλα ένα γύρο ακόμα. Το δικό μου απ' όλα χωρίς κρεμμύδι. Σε 20 περίπου λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε τα δύο εισιτήρια που έχουμε σήμερα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26 για δύο τυχερούς που θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο. Ένας φίλος γράφει ότι πλέον ο Αλαφούζος έχει για μεγαλύτερη μπίζνα το Survivor. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι κάπως, ναι, είναι κάπως. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ψυχολογήσω γιατί και πώς. Πάντως τηλεοπτικά το πάει καλά, είναι από τους επιτυχημένους. Τηλεοπτικά δεν είχε χρόνια. Ποτέ μεγάλα μπάτζετ. Είναι πλέον η κίνηση που έχει κάνει και η επιλογή τον έχουν ανεβάσει.
γιατί άλλαξε και το ύφος του καναλιού του, έτσι, γι' αυτό... Τέλος πάντων, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Το θέμα είναι, αν το δούμε γενικά, η επόμενη χρονιά. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι κινήσεις των τεσσάρων για την επόμενη χρονιά. Η φιλοσοφία τους, το budget τους, οι στόχοι τους. Δηλαδή, αν θα αλλάξει κάτι δραματικά προς τα πάνω, δηλαδή με αυτούς που θα θέλουν να ξεπεράσουν τα φετινά δεδομένα, ή προς τα κάτω, με αυτούς που θα θέλουν να κάνουν ίσως και οικονομία. Βλέπουμε π.χ. τον Ολυμπιακό να υπόσχεται πράγματα για να ξεφεράσουν τα φετινά, για τα οποία φετινά ήταν τα χειρότερα των τελευταίων ετών. Στον ΠΑΟΚ θα δούμε. Υπάρχει πάντα προσδοκία για κάτι καλύτερο. Στην ΑΕΚ επίσης. Και από βάση επένδυσης κάτι καλύτερο περιμένουν όλοι. Στον Παναθηναϊκό είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, αν έχουμε βεβαιότητα ότι στους άλλους τρεις θα ανέβει ο πήχης, έτσι όλοι εκτιμούν, στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα ερωτηματικό. Και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός, το συζητάμε κιόλας και το είπε και ο συνάδελφος, ότι αυτή τη στιγμή έχει και το πιο φτωχό ρόστερ. Αριθμητικά. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε τι θα περιμένουμε για την επόμενη σεζόν. Πάμε, τελευταίο διάλειμμα, επιστροφή και με το ποδόσφαιρο και με τις εκδόσεις και ό,τι άλλο υπάρχει στο τελευταίο κομμάτι για το σημερινό ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να εκφράσει δημόσια την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή του για την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου σχετικά με τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στον αγώνα κυπέλου Ολυμπιακός ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η ποινή χάδη που ουσιαστικά επιβραβεύει τους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους είναι βέβαιο ότι αναπαράγει ανάλογες παρεμβατικές συμπεριφορές και στο μέλλον. Στον ΠΑΟΚ, στο κοντινό και στο μακρινό παρελθόν, ο πέλεκης της δικαιοσύνης έπεσε βαρύ, στερώντας του διακρίσεις στους άλλους όχι. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εκφράζει την πλήρη του συμπαρά στον κύριο Ιβάν Σαββίδη και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον ολομέτωπο αγώνα τους για την κάθαρση και την ισονομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος αυτός ο αγώνας θα δικαιωθεί. Προς το παρόν, όλοι στεκόμαστε δίπλα στη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας ποδοσφαίρου να περάσει τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει δυναμικά, να γεμίσει την τούμπα και να γίνει η ασπίδα της ομάδας. Κανείς δεν πρέπει να παρασυρθεί από το γεγονός ότι άλλες ομάδες αντιμετωπίζονται ευνοϊκά από τις πειθαρχικές ποινές. Απαγορεύεται να δώσουμε δικαίωμα να μας εξοντώσουν για ακόμα μία φορά. Η ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι εν όψη των δύο ημιτελικών, και του σημερινού αλλά και του αυριανού, οι γηπεδούχοι και η ΑΕΚ σήμερα και ο ΠΑΟΚ ήδη αρχίζουν και εκφράζουν έτσι μια ανησυχία, προτρέπουν τους οπαδούς να μην ξεφύγουν η ΑΕΚ εδώ και μέρες, επειδή την έχει πατήσει πολλές φορές στον Ολυμπιακό και σε μάτς τον Ολυμπιακό. Εδώ και μέρες έχει πάρα πολλά έτσι μηνύματα, ανακοινώσεις, σποτάκια κτλ. Και ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι ανάλογο, και για να προβάλλει βέβαια στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, αλλά και για να έχουν όλοι το νου τους να προσέξουν και όχι να απαντήσουν θεωρώντας ότι άλλες αξιόπινες πράξεις έχουν μείνει ατιμόρυτες. Τώρα, ειδικά αυτό το πράγμα το χθεσινό είναι απίστευτο. Το είπαμε και το ξαναείπαμε αυτό, η τρίτη παράγραφος στο σκεπτικό που αναφέρεται στην είσοδο παδών στα αποδυτήρια. Όλα τα άλλα, είπαμε, η ποινή κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, έτσι κι αλλιώς. Άλλοι τη θεωρούν μικρή, άλλοι τη θεωρούν μεγάλη. Okay, πάντως ήταν μέσα στα πλαίσια των ποινών που μπορούσαν να βάλουν οι δικαστές, έτσι όπως υπάρχουν και οι διαβαθμίσεις. Αυτό το πράγμα πάντως, να κρίνεται ένοχος Ολυμπιακός για παρουσία οπαδών του στα αποδυτήρια, δεν το λέμε και περνάει και... Είναι απίστευτο. Κρίθηκε ένοχος φυσικά. Τιμωρία 50.000. Αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα και το πιο επικίνδυνο από όλα.
Εντάξει, και το άλλο, το ότι ναι, ήταν οπαδί, ναι, τον το επιτέθηκαν, ναι, του παρατηρητή, έτσι, θα τιμωρηθεί, θα τιμωρηθούν, αλλά όχι με την πιο μεγάλη ποινή, γιατί δεν τραυματίστηκε, δεν πήγε στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να συνεχίσει, να εκτελεί τα καθήκοντά του, και αυτό είναι συζητήσιμο και πολύ παράξενο και έως απαράδεκτο, εδώ που τα λέμε. Τιμωρήθηκε γι' αυτό με μία αγωνιστική. Με άλλες δύο κατακτηταμένα, για την παρουσία οπαδών που αποδείχθηκε 5.000 ευρώ πρόστιμο. Εντάξει, είπαμε. Τώρα, αν κάνεις παραλληλισμούς, θα βρεις και συγκρίσεις με άλλες περιπτώσεις που κρίθηκαν εντελώς διαφορετικά, αλλά και θα μπορέσεις να σκεφτείς τι μπορεί να γίνει στο μέλλον σαν προτροπή με τέτοιου είδους ποινές χάδια. Αλλά εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί υπάρχει και το δεύτερο, το δεύτερο όργανο, σε δεύτερο βαθμό, να κριθεί αυτή η υπόθεση και να οριστικοποιηθεί η τιμωρία του Ολυμπιακού για αυτά που καταδικάστηκε ότι έκανε, έτσι. Ναι. Αλλά έχουμε μέχρι τότε και άλλο χρόνο, διότι και άλλη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και εκεί θα είναι και υπότροπος ο Ολυμπιακός στην εκδίκασή της. Να δούμε ποιοι θα είναι σχετισμοί. Για το ίδιο άρθρο 29 θα είναι. Αν δεν υπάρχει κατηγορία γι' αυτό, θα αλλάξει και θα δούμε βέβαια και πού θα φτάσει. Δεν ξέρουμε τι θα καταθέσουν οι ποδοσφαιριστές. Πάντως, έτσι και αλλιώς, ακόμα και το μάτς της Κυριακής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αν το δευτεροβάθμιο όργανο δεν πάει πάλι στην ανώτερη ποινή, που είναι εφόσον έχει καταδικαστεί για όλα αυτά ο Ολυμπιακός ο υποβιβασμός, και δεν πάει ούτε καν στο μείον 6, ακόμα και στο μείον 3 να πάει. Όχι, δεν έχει. Υπάρχει θέμα. Δεν έχει μείον 3. Γιατί δεν έχει μείον 3. Δεν έχει. Οι τέσσερις ποινές είναι υποβιβασμός, όπως είπες, αφαίρεση μείον 6, τιμωρία έδρας και κλεισμένων και τιμωρία έδρας σε άλλο γήπεδο. Δεν έχει. Εγώ έτσι όπως το περιέγραψε χθες, τώρα σε αυτό με έχει παρασύρει ο Κούγιας. Έτσι όπως το περιέγραψε ο Κούγιας, είχα την αίσθηση ότι υπάρχει δυνατότητα να κρίνει. Για άλλα άρθρα, αν κατηγορηθεί στο επόμενο παιχνίδι, έχει μέχρι και μείον 7. Ναι. Α, για άλλα άρθρα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Πλατανιά, δηλαδή, ναι, που είναι ξυλοδαρμός ποδοσφαιριστών αντίπαλης ομάδας κλπ. Ναι. Έχεις δίκιο. Για αυτό το 29 το περιβόητο, οι τέσσερις ποινές είναι αυτές οι συγκεκριμένες. Ναι. Και αποφάσισαν να μην φτάσουν στην τρίτη πιο βαριά ποινή, στην αφαίρεση βαθμών. Εντάξει, και σήμερα το μάτς είναι πάλι πολύ επικίνδυνο, τη ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Αναμένεται να είναι και γεμάτο το γήπεδο. Θα έχει πάνω από 40.000. Γιατί είχε γίνει και εκεί χαμός για ένα εισιτήριο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο και εκεί. Και καλό είναι και αύριο και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι αν γίνει το οτιδήποτε και μόνο αυτό το να μιλάτε εσείς, ηθικά να το πω έτσι και σε επίπεδο εντυπώσεων, παίζει ρόλο. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι ούτε καν θέμα με κάποια φωτοβολίδα δεν πρέπει να δημιουργηθεί. Τι να λέμε τώρα, δεν λέμε για άλλα πιο σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Έχει ντούμπα τον τρόπο να σμπρώχνει την ομάδα. Και μόνο με την παρουσία και με τις φωνές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επεξεργαστούμε νέες μορφές και να κοινοτομήσουμε κιόλας. Διότι κάθε φορά και κάτι διαφορετικό σκέφτεται ο κόσμος και παρουσιάζει. Εντάξει, τα κλασικά. Ο Κόλγας ανέβασε κείμενο. Το βάλουμε κι εμείς. Αυτό είναι του Σταύρου. Ναι. Διαβάζεις. Το βάλουμε μετά στο SDN. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Από αύριο πολλά περισσότερα και για τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Θα έχουμε και μπάσκετ σιγά σιγά. Την Παρασκευή έχει βόλεϊ. Έχει αγωνιστικά δρόμενα. Πάμε στην κλήρωση για τα δύο τελευταία, από ό,τι κατάλαβα, εισιτήρια. Δύο. Με πόσες συμμετοχές? Με 48 συμμετοχές. Συνάλεφε, από το 2 μέχρι το... από το 1 μέχρι το 48. Το 9 και το 16. Όχι, 2. 2 είπαμε. 9 και 16. Βρες εσύ ποιοι είναι, να πω εγώ χορηγούς. Λοιπόν, έλα, πάμε. Κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή με είδη υγιεινής, φτύκας, πλακίδια, παντός είδους και είδη υγιεινής στην Απόλλωνος 37-39 στην Κατώτουμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Το τηλέφωνο είναι το 2310-90-55-03. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας και πολύ καλές τιμές. Επίσης, Alter Ego στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, και κουστούμια και σακάκια και παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, ό,τι άλλο θέλετε, πλήρης ανδρική ένδυση και εξαιρετικά γυναικεία κομμάτια. Και ο Ότο Καλογεράς,
ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων για σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Τα πάντα και με αυτοκίνητο αντικατάστασης αν χρειαστεί. Για περισσότερα από 35 χρόνια συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι τρία τα καταστήματα του Ότο Καλογεράς. Το ένα είναι Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριάνδρειας. Το δεύτερο Εσπερίδων 19 στην παλαιά συμμαχική του Ωραιοκάστρου. Και υπάρχει και το τρίτο κατάστημα, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Θέρμης. Τηλέφωνο 2310-690-497. Λοιπόν, κερδίζουν σήμερα τα εστήρια και θα είναι αύριο στην Τούμπα ο κύριος Πάπα Δημητρίου, 321 το τηλέφωνο, και ο κύριος Σαμαντάς, 466 το τηλέφωνο. Θα ειδοποιηθούν Σαμαντάς και Παπαδημητρίου για τα δύο αυτά εισιτήρια. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Θυμίζουμε, ανοιχτή προπόνηση σήμερα στις 5 στην Τούμπα. Βεβαίως θα έχουμε ρεπορτάζ και συνδέσεις εδώ στον Λίμπερο, αλλά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι.